Ελάτε πάτερ, σας στέλνουμε σε εσάς. Περάσουν πολύ ωραία, αλλά δυστυχώς ο νεκρός πέθανε και δεν μου πείσουν, αλλά σε δεν. Καλά, καλά. Λέω και δεν το δαγιά το κλαίω και δεν το δαγιά τον αποχώ. Κληρονομία ημών μετεστράφεια νοτρής, οίκη ημών ξένης. Θυρεύοντες εθύρευσαν νέος του θείου. Οι εχθροί μου δωρεάν εθανάτωσαν εν λάχο ζωή μου και επέθηκαν λίθον επενά. Εσκότασεν υπερασβόλη το είδος ημών. Επάγει το δέρμα ημών επί τα οστά ημών. Εξηράνθημεν, εγεννήθημεν ως περξή. Επολύθη η γλώσσα θυλάζοντος προς το φάριγγα αυτού εν δίψη και νήπια επορέθησαν εν εχμαλωσία. Κατέλησε χαρά καρδίες ημών, εστράφη εις πένθος ο χορός ημών. Έπεσεν ο στέφανος της κεφαλής ημών. Άρχισε το 22. Μας είπαν ότι θα φύγετε. Μπήκαμε σε ένα καράβι που είχε 12.000 κόσμο μέσα. Μας έβγαλαν στην Κεφαλονιά. Από πού να αρχίσουμε? Την επόμενη μέρα δεν είχαμε ούτε ψωμί, ούτε φαγητό, ούτε τίποτε. Και πήραν δρόμο. Οι πατεράδες μας πήγαν στη θάλασσα να βγάλουν λίγα θαλασσινά για να μπορέσουμε να κάνουμε φαγητό να φάμε. Αυτή ήταν η ζωή μας. Μετά φύγαμε από την Κεφαλονιά και μετά καταλήξαμε εδώ, στη Νέα Πέραμος.
δεν μίζων ανθρώπης έλυσιν ελευθερίης. Είναι μία επιγραφή που σώθηκε στην Μικρασιατική Πριήνη και επειδή πρέπει να την πω και στα νεοελληνικά σημαίνει δεν είναι τίποτα πιο υπέρτερο για τους Έλληνες από την ελευθερία. Αυτό δε που προλίγο είπε ο αγαπητός πρόεδρος των Κυβερνητών του Ευρυπίδη θα επαναλάβω κι εγώ. Μόχθον δου καλος ύπερθεν ηγάς πατρόας στέρεστε και πάλι θα το μεταφράσω στην καθομιλουμένη. Κανένας πόνος δεν είναι πιο μεγάλος από το να χάσεις την πατρική γη. Και συνεχίζω τώρα με την ανάγνωση του κειμένου. Εμείς οι Έλληνες Μικρασιάτες από την Πέρδα, σήμερα 14 Οκτωβρίου 1984, που προλίγο τελέσαμε το καθιερωμένο ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση των ψυχών των αγρίως φαγιαστέν των Περγαμηνών αδελφών μας στις γενοκτονίες του 1914 και του 1922, με πίστη προς την ειρήνη και με αγάπη προς όλους τους φιλιρηνικούς και δίκαιους ανθρώπους του κόσμου, εν ονόματι της ειρηνικής συνυπάρξεως των λαών της γης και της ειρηνικής επιλύσεως των διαφορών τους, εν ονόματι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας των λαών και εν ονόματι τέλος των ιερών και οσίων κάθε ανθρώπου, για μια ακόμα φορά, σήμερα διακηρύττουμε ότι καμιά σκοπιμότητα, καμιά συνωμοσία των δυνατών της γης, καμιά προσπάθεια από προσανατολισμού μας και ιστορικής πλαστογράφησης, καμιά δύναμη δεν θα μας εμποδίσει να αγωνιζόμαστε με όλα τα ελληνικά μέσα, έως ότου αναγκαστούν οι δυνατοί της γης που καθόριζαν και καθορίζουν τις τύχες των αδυνάτων και οι επέτειοι και συνένοχοι των σφαγών και του ξεριζωμού μας από τις πανάρχες προγονικές πατρίδες μας να αναγνωρίσουν το αναφέρετό μας δικαίωμα εθνικό, ιστορικό και ανθρώπινο της παλινόστησης του γυρισμού μας εν ειρήνη στις μικριζατικές συγκοιτίδες μας για να συνεχίσουμε τον εθνικό βίο του ελληνισμού της Ανατολής που ανθέληνες, σκοτεινές δυνάμεις και ξένα συμφέροντα του επέβαλαν να ζει χωρίς πατρίδα από το 1922 στη Διασπορά. Έσετε νόστιμον ήμαρ είναι το έμβλημα όλων των Μικρασιατών. Δεν μπόρεσα και δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται ότι βλέπουμε να μην το ξαναδούμε και να ρωτιέμαι αν τα βουνά και η γη ξεχνάνε. Τώρα καταλαβαίνω πως η πέρομο της γιαγιάς και του παππού είναι μια από τις πατρίδες που δεν ελευθερώθηκαν ποτέ. Μέσα από αυτούς την αγάπησα και ενώθηκα μαζί τους. Ο αέρας των παιδικών τους χρόνων έγινε και δικός μου. Είμαι 15 χρονών. Θέλω να υπερασπιστώ τη μνήμη μου, τώρα που έχω μια αγάπη για την Πέραμο και ξέρω πως δεν είμαι μόνη. Γεια, 1914, κάψαν το χωριό μας. 1914, εξορίες. 1914, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Σαν μικρασιάτισσα αισθάνομαι μια μοναξιά στον τόπο που ζω. Δεν μπορώ εύκολα να μοιραστώ αυτή την αγάπη για τους πανάρχιους αυτούς τόπους. Και εμείς αγαπήσαμε τη λευτεριά. Και εμείς ήμασταν σκλάβοι. Και εμείς αντισταθήκαμε. Εμείς όμως δεν πετύχαμε ποτέ την απελευθέρωσή μας. Εμείς ξεριζωθήκαμε και φτιάξαμε τη νέα Πέραμο μου.